λεπτό της επανάληψης. Όλα είναι έτοιμα για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Η Λάρισα που θέλει το γκολ. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Καπρινιώτης η μπάλα στα δίχτυα. Είναι ένα πολύ όμορφο γκολ που έρχεται για την ομάδα της Λάρισας στο 28ο λεπτό της επανάληψης. Τρελή πανηγυρισμή από παίκτες και φιλάθλους. Ο Καπρινιώτης λοιπόν κάνοντας τον ντεπούτο, το φορώντας στη βυσσινή φανέλα σήμερα. Η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΛ πετυχαίνει και αυτό το πολυπόθητο γκολ για την ομάδα της Λάρισας. Όσο για τους φιλάθλους της Λάρισας, Σωτήρη, περιττό να πούμε ότι είναι και πάλι στις πρώτες θέσεις των εισπράξεων στα εισιτήρια. Και βεβαίως ο χρόνος πιέζει, καθώς η ομάδα της Λάρισας για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας θα αγωνιστεί και πάλι την Τετάρτη εκτός έδρας κόντρα στον Ποντιακό Νέας Άντας. Πράγμα που σημαίνει ότι την Πέμπτη το μεσημέρι θα έχουμε να δείξουμε τα στιγμιότυπα του αγώνα και ελπίζουμε τα γκολ της Λάρισας. Είμαστε όλοι. Γεια και χαρά, Ελένη. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε σένα. Αύριο το μεσημέρι θα τα πούμε, αύριο ανάμεσα στα...